Παρουσιάστηκε τώρα το βιβλίο του Γιώργου Στασινάκη. Ουσιαστικά το έργο είναι ένα το βιβλίο, έχει να κάνει με ένα οδηπορικό, με το οδηπορικό του κύριου Γιώργου Στασινάκη σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να προβάλλει το έργο του Νίκου Καζαντζάκη και τη σκέψη βέβαια του Νίκου Καζαντζάκη. Θα στο μιλήσουμε μέσω σύνδεση Skype με την κυρία Κατερίνα Ζωγραφιστού, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη. Κυρία Ζωγραφιστού, να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Σε πόσες χώρες έχει ταξιδέψει ο κύριος Γιώργος Στασινάκης? Είναι λίγο μεγάλος ο αριθμός των χωρών. 101 χώρες έχει επισκεφτεί ο κύριος Στασινάκης, στις οποίες έχει μιλήσει, έχει συμμετέχει σε εκδηλώσεις για τον Καζαντζάκη. Το βιβλίο το κρατώ στα χέρια μου βέβαια, αν μπορούμε να κάνουμε για ένα zoom έτσι, να το δείξουμε λίγο. Έχει ταξιδέψει λοιπόν σε δεκάδες χώρες, σωστά? Βέβαια. Και έχει αφιερώσει τη ζωή του... Ολόκληρη. Όχι ολόκληρη, αλλά 33 χρόνια από τη ζωή του. Στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη, νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση, αλλά αυτή η μίμηση είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι δεν είναι κάτι συνηθισμένο ένας άνθρωπος να αφιερώνει τόσο χρόνο στο έργο ενός συγγραφέα. Είχε αυτή την τύχη ο Καζαντζάκης να πέσει στα χέρια ενός ανθρώπου που είναι και μορφωμένος και διπλωμάτης και μπορούσε να ταξιδέψει και δημιούργησε αιστείες αναγνωστικές σε όλο τον κόσμο για το έργο του Καζαντζάκη. Ο Καζαντζάκης βέβαια ήτανε ένας παγκόσμιος συγγραφέας. Από τότε που έγραφε είχε αρχίσει να γίνεται παγκόσμιος, είχε σπάσει τα σύνορα της Ελλάδος. Αλλά εάν κάτι δεν υποστηρίζεται και στον χρόνο, νομίζω ότι ατονίε. Ήτανε μεγάλος ο ρόλος του Γιώργου Στασινάκη. Πρέπει να του πούμε ένα ευχαριστώ γι' αυτό, ειδικά εμείς οι κριτικοί. Κυρία Ζωγραφιστού, τι ξεχωρίσατε από όλα όσα αναφέρει ο κύριος Στασινάκης μέσα από το βιβλίο του? Κάπου που θα θέλατε να αναφερθείτε, κάτι το οποίο σας έκανε εντύπωση, έχει ενδιαφέρον? Λοιπόν, όλο το βιβλίο έχει τεράστιο ενδιαφέρον και έχει μια, είναι όμοιες οι προσπάθειες να έχει μια ομοιότητα σε αυτά που αφηγείται. Εμένα με συγκινεί ιδιαίτερα σε χώρες όπου δεν υπάρχει ιδιαίτερος πλούτος οικονομικός και πόσο ανταποκρίνονται εκεί οι άνθρωποι στον Καζαντζάκη, πόσο τους αρέσει να τον διαβάζουν. Είναι αυτό που με συγκινεί πιο πολύ, γιατί οι πλούσιες χώρες, εντάξει, έχουν χρήματα να αγοράσουν και τα βιβλία, έχουν τα πάντα, αλλά όταν είναι μια χώρα φτωχή και μπορεί να συμμετέχει σε εκδηλώσεις ή να διαβάζει τη σκέψη ενός συγγραφέα, να μελετά το έργο του, αυτό είναι εξαιρετικό. Είναι κάτι ιδιαίτερο. Και βέβαια όλοι υποδέχτηκαν τον κύριο Στασινάκη με μια μεγάλη αγκαλιά. Είναι χαρά να ακούς τον κύριο Στασινάκη και να διαβάζεις βέβαια όλα όσα έγραψε. Σωστά? Ναι. Και το Σάββατο το βράδυ δείξαμε ένα βίντεο με φωτογραφίες από όλη του την πορεία αυτά τα 33 χρόνια. Ήταν πολύ συγκινητικές στιγμές. Στην Αφρική, στην Ασία, στην Κίνα, Λατινική Αμερική, ιδιαίτερες στιγμές, δεν νομίζω. Δηλαδή δικαίως πήρε τον τίτλο του πρεσβευτή ελληνισμού. Δεν ξέρω αν πρέπει να του λέμε συνέχεια ένα ευχαριστώ αυτού του ανθρώπου. Ειδικά εμείς εδώ στην Κρήτη, και που βέβαια είναι και έτσι πιο κοντά μας ο Καζαντζάκης. Και βέβαια είναι πιο δικός μας. Να ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση πόσο επίκαιρα είναι τα έργα του Νίκου Καζαντζάκη στις μέρες μας. Προηγήθηκε μια οικονομική κρίση, ακολουθεί μια επιδημιολογική κρίση, μια δύσκολη συγκυρία. Νομίζω ο Καζαντζάκης είναι πάντα επίκαιρος. Έχει πάντα κάτι να μας πει. Και ο λόγος του είναι πάρα πολύ παρηγορητικός. Είναι παρηγορητικός για τον άνθρωπο. Έχει τεράστιο βάθος ο λόγος του. Και διαβάζοντας Καζαντζάκη έτσι ηρεμείς και σκέφτεσαι βαθύτερα. Είναι πραγματικά τόσο δύσκολο αυτό που περνούμε ή μήπως υπάρχει και κάτι δυσκολότερο και πολλά δυσκολότερα? Η νέα γενιά, ολοκληρώστε βέβαια. Ναι. Είχαμε κάνει μια λέξη ανάγνωσης πριν από λίγες μέρες με την Παγκόσμια Ένωση Αστυνομικών. Εκεί λοιπόν διαβάσαμε το «Ταξιδεύοντας η Ιαπωνία». Σε αυτό αναφέρει λοιπόν ο Καζαντζάκης σε ένα σημείο
ότι συνάντησε έναν γέρο Κινέζο και του είπε, του παραπονέθηκε για κάποια πράγματα. Λέει, αυτό δεν είναι τίποτα. Θα σου πω εγώ ποιο είναι το μεγάλο άχ των πραγμάτων. Έχω χάσει το παιδί μου. Και τότε λέει ο Καζαντζάκης, κοίταξε να δεις ποιο είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο άχ. Και το αναφέρει μέσα στο ταξιδεύοντας Ιαπωνία-Κίνα, το έργο του. Λοιπόν, πάντα στις δυσκολίες έχει κάτι να μας πει ο Καζαντζάκης. Αυτό νομίζω. Και έτσι νομίζω είναι. Η νέα γενιά πώς αντιλαμβάνεται τα έργα του Νίκου Καζαντζάκη, τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν μέσα από τα έργα του μεγάλου αυτού συγγραφέα? Η νέα γενιά, έχουμε ένα θέμα λίγο με τη γλώσσα, τη νέα γενιά. Δηλαδή, επειδή είναι διαλεκτόφωνος ο Καζαντζάκης, έχουν κάποιες δυσκολίες οι νέοι μας που δεν ξέρουν καλά κριτική, την κριτική διάλεκτο. Εκεί πρέπει να γίνει μια μικρή δουλειά ακόμα στα βιβλία του. Όμως νομίζω, ειδικά εδώ η κριτική, εμείς τα παιδιά της Κρήτης, από ό,τι μπορώ να αντιλαμβάνομαι στα σχολεία που έτσι συμμετέχω σε θελέσεις και συζητήσεις με τους μικρούς μαθητές, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή τους αρέσει. Αγαπούν τον Καζαντζάκη. Προχτές είχα μια εμπειρία με το πειραματικό σχολείο. Αυτές τις ερωτήσεις δεν τις περίμενα από παιδιά 17 ετών. Πραγματικά με εξέπληξαν. Νομίζω υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, μια μεγάλη αγάπη και των νέων για τον Καζαντζάκη. Το επόμενο διάστημα, στο μέτωπο του σχεδιασμού σας, δράσεις, πρωτοβουλίες, σίγουρα η πανδημία σας πηγαίνει λίγο πίσω. Μας πάει λίγο πίσω, όπως πάει όλους. Αλλά μόλις ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες, ο σχεδιασμός σας τι προβλέπει, προκειμένου να μεταδώσετε την σκέψη και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη? Τώρα μας βοηθάει πάρα πολύ βέβαια το διαδίκτυο. Έτσι. Μας βοηθάει, όχι το διαδίκτυο, μας βοηθάνε οι ηλεκτρονικές συνδέσεις, όπως αυτή που έχουμε κάνει τώρα απόψε. Έχουμε οργανώσει μια παγκόσμια λεύκη ανάγνωση, η οποία θα έχει τη δεύτερη συνάντηση τον Απρίλιο. Μπαίνουμε από όλο τον κόσμο και μελετούμε έργα του Καζαντζάκη. Είμαστε και μέλη της εταιρείας και όποιος θέλει άλλος να την παρακολουθήσει, είναι δυνατόν αυτό. Μπορούμε. Μέσα στο ελληνικό τμήμα, εδώ στην Ελλάδα, έχουμε σχεδιασμούς πολλού. Δηλαδή, έχουμε δύο καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα κάνουμε. Έχουμε την έκδοση του περιοδικού του Regard Cretois που θα το μεθοδεύσουμε. Φυσικά, τα ενημερωτικά μας δελτία εκδίδονται. Δεν νομίζω πως μπορούμε να πάμε πολύ μακριά να προγραμματίσουμε, γιατί δεν ξέρουμε τι θα πάει πίσω ακόμα. Προς ώρες έχουμε κάνει αυτά τα πράγματα. Και βέβαια δουλεύουμε στα σχολεία πάρα πολύ, διαδικτυακά. Διαβάζουμε Καζαντζάκη στα σχολεία. Έχουν και τα βιβλία τους μέσα κείμενά τα οποία μας βοηθούν, δηλαδή προτρέπουν στην ανάγνωση. Αυτά προς ώρα, σε αυτόν τον καιρό της κρίσης, σε αυτόν τον καιρό της πανδημίας. Μετά θα δούμε τι νέα πράγματα θα βάλουμε. Μάλιστα. Έχουμε project πάντως και για 3 χρόνια ακόμα έρευνα με θέματα όπως ο Καζαντζάκης και η φύση και άλλα θέματα τα οποία θα μελετηθούν σε ημερίδες, πιθανόν κάποια συνέδρια να διοργανωθούν. Και θα βρεθούν στο επίκεντρο βέβαια συζητήσεων και τοποθετήσεων. Κυρία Ζωγραφιστού, να σας ευχαριστήσω θερμά. Ναι, και εγώ σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δώσατε να μιλήσω απόψε στην εκπομπή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.